Σωσθένης Απολλός Τυχικός, Απόστολοι και συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Τον Σωσθένη τον αναφέρει ο Παύλος στην αρχή της επιστολής του προς τους Κορίνθιους. Ο Απολλός ήταν Ιουδαίος με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια. Ήταν πρικισμένος ρήτορας και ήξερε καλά τη γραφή. Είχε κατηχηθεί στην οδό του Κυρίου και κήρυτε με μεγάλο ζήλο, δίδασκε με ακρίβεια για τον Ιησού, αν και του ήταν γνωστό μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Όταν πήγε στην Έφεσο, άρχισε να μιλάει με παρησία στη συναγωγή. Εκεί τον άκουσαν ο Ακύλας και η σύζυγός του η Πρίσκυλα. Τον πήραν κοντά τους και τον δίδαξαν με μεγαλύτερη ακρίβεια την οδό του Θεού. Αργότερα ο Απολλός ήθελε να πάει στην Αχαΐα και τα εν Χριστώ αδέρφια του τον στήριξαν γράφοντας επιστολές στους πιστούς και τους συνιστούσαν να τον δεχτούν με εμπιστοσύνη. Πράγματι, όταν έφτασε εκεί βοήθησε πολύ τους πιστούς με τα χαρίσματα που είχε από τον Θεό. Ο Απολλός αποστόμωνε στις συζητήσεις τους Ιουδαίους και έφερνε αποδείξεις μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Όπως και στις μέρες μας, έτσι και τότε κάποιοι πιστοί χωρίζονταν σε ομάδες, κάθε μια από τις οποίες ξεχώριζε και προσκολιόνταν σε κάποιον κήρυκα, κάποιον ποιμένα ή απόστολο που τον θεωρούσε καλύτερο από τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός ερχόταν διάσπαση στην ενότητα της Εκκλησίας, αφετέρου έχαναν την ουσία της πίστης τους, που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η κατάσταση έκανε τον Απόστολο Παύλο να γράφει στους πιστούς στην Κόρινθο. Εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου, αφού υπάρχουν μεταξύ σας ζηλοτυπίες, φιλονικίες και διχόνοιες. Όταν ο ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος λέει «εγώ είμαι του Απολλό», δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους. Επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός? Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από μας κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός όμως που έφερε την αύξηση είναι ο Θεός. Ο Παύλος σε επιστολή που στέλνει στο πνευματικό του παιδί και ποιμένα στην Κρήτη Τίτο, του ζητάει να καλύψει όλες τις υλικές ανάγκες του Απολλό. Ο Τυχικός καταγόταν από την Ασία. Τον συναντάμε σαν ακόλουθο και συνεργάτη του Απόστολου Παύλου στο τέλος της τρίτης αποστολικής περιοδίας του, η οποία κράτησε 3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, ο Απόστολος, με κέντρο την Έφεσο, επισκέφθηκε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας. Η καρδιά του Παύλου επαναπάγονταν στον Τυχικό. Με περίσσια αγάπη, τον αποκαλούσε στις επιστολές που του ανέθετε να μεταφέρει στους πιστούς των εκκλησιών στην Έφεσο, στους Κολοσσούς και αλλού, αγαπητό του αδελφό, πιστό του βοηθό, συνδούλο του ενώπιον του Κυρίου. Όμως ο Τυχικός δεν ήταν ένας απλός ταχυδρόμος. Τα νέα και οι πληροφορίες που μετέφερε από το μέτωπο του Ευαγγελιστικού Αγώνα ενίσχυαν και ενθάρρυναν και τους υπόλοιπους πιστούς που τον υποδέχονταν με ανυπομονησία στη συνέχιση του καλού αγώνα της πίστης. Ο Παύλος στην επιστολή του προς τον Τίτο του ζητάει να τον συναντήσει στη Νικόπολη, μια πόλη 150 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κορίνθου. Και προκειμένου η θέση του ποιμένα στην Κρήτη να μην μείνει καινή, ο Παύλος ενδεχομένως να έστειλε τον Τυχικό να τον αντικαταστήσει. Ο ένας λέει «είμαι του Παύλου», ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλό», ένας άλλος «εγώ είμαι του Κυφά» και κάποιος άλλος «εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός? Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σας σώσει, ή μήπως το όνομα του Παύλου έχετε βαφτιστεί?